Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα στο επόμενο μας θέμα. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί έχουμε πάλι Face Χορδά να έχει θέματα. Με πολλά, και προβλήματα. Όχι μικρά θέματα, πολλά θέματα. Ναι. Από ό,τι φαίνεται θα γίνουν και αλλαγές. Εδώ ακούγεται ότι θα γίνει αλλαγή μέχρι και στην ώρα της. Ναι. Face Χορδά. Αγώνεται αυτό, ε. Ναι. Κάτι που ίδια δεν το θέλει βέβαια. Ακούγεται ότι θα πάει 12 με 2. Ναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Είναι σοβαρό κιόλας. Και όχι μόνο αυτό. Έχει κάνει ζημιά και στους ατέριες τους. Ναι. Για ποια γιατί. Ενώ τους έχει συνηθίσει ο κόσμος συγκεκριμένη ώρα και να κάνουν υψηλά νούμερα τηλεθέασης, αυτή τη στιγμή έχει γίνει όλη η ανατροπή και έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Για πες μας. Ξεκινάμε λοιπόν από τη θέση νούμερο 1. Ναι. Γιώργος Λιάγκας, ναι. 13,9%. Γιώργος Λιάγκας πρώτος με 13,9%. Ναι. Πρωτιά για το Λιάγκα. Ναι. Οι τρεις πρώτες θέσεις είναι ίδιες εδώ και αρκετό διάστημα. Έχουν κατοχυρωθεί. Δεύτερη Κατερίνα Καινούριου 11,5. Δεύτερη Κατερίνα Καινούριου. Μέγα. Τρίτη θέση Δανάη Μπάρκα 11,5 και Δανάη Μπάρκα. Άρα ισοπαλία δηλαδή είναι τρίτη. Δεύτερη είναι, Χριστιανή μου. Ναι, επειδή. Τι, δεν υπάρχει επειδή, είναι ισοπαλία. Για το γενικό σύνολο όμως έχουν διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Έχει 13,5 καινούριο και 11,5 Δανάη Μπάρκα. Γι' αυτό το λόγο μετριέται σαν δεύτερη και καινούριο και σαν τρίτη. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ρε, κακιά χολή έβγαλε. Και το μάτι μου έβγαλε. Πρέπει να μπει και Δανάη Μπάρκα. Χολή έβγαλε. Κακίστρο είσαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κακίστρο είσαι. Μη δει γυναίκα να κάνει και επιτυχία. Ζήλια. Για την τέταρτη θέση που έχουν ανέβει κιόλα. Ναι. Το Σταρ 9,7. 9,7 για το Σταρ. Ναι. Και πιάνουν ενίοτε και το δεκαράκι. Μια χαρά πάνε. Η Χατζίδου, εδώ. Ναι. Μάλιστα. Μια χαρά πάνε. Πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση, Face Χορδά. Πώς το κόβει. 7,3. Το γράφει ο τίτλος. Το έγραφε μάλλον. Γιατί τώρα έχει εξαφανιστεί ο τίτλος. 7,3% για τη Χορδά. Τελευταίοι. Ναι. Η Μαγκύρα στο Open. Ποιο είναι προνιάτικα, 6,4. 6,4 για τη Μαγκύρα. Κοντά είναι με τη Χορδά πάντως. Πολύ. Πάντως να πούμε ότι υπάρχει έντονο προβληματισμό στο Sky. Γιατί ήρθε να βλέπω τη Φέη. Ήρθε η Φέη λοιπόν, έδωσε τη ζωντάνια, έδωσε τη δροσιά της. Υπάρχει θέμα όμως. Λένε κάποιοι ότι έγινε λάθος επιλογή πάλι από αυτούς που φτιάχνουν το πρόγραμμα στο Sky. Η ετέριαστη... 9,5 κάνουνε. Εκεί που κάνανε διψήφια νούμερα... Ναι, τώρα κάνουν 9,5 και πολύ είναι. Το καλύτερο 9,5%. Τους πήρε μαζί της. Ενώ, εάν είχαν αφήσει το πρόγραμμα ως έχει, για παράδειγμα, να είναι η ετέργεση στην ώρα τους, που κερδίζανε την τηλεθέαση. Αυτό είναι ο λάθος που κάνουν τα κανάλια. Αφού κάτι έχει μια σταθερότητα τόσα χρόνια. Τι πας και το αλλάζεις. Και μετά αναγκάζεις να ξαναγυρίσεις πίσω και να έχεις χάσει και τους τηλεθεατές. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Ώρα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Έτσι, αυτό λέμε. Αυτό είχαν κάνει και με τον Μουτσινά. Το κάνα μια εβδομάδα και καταστραφήκανε. Είδες. Δύο εβδομάδες πώς το κράτησε. Και αναγκάστηκε. Καταλάβει και μετά ξανά και πάπαλα. Δεν έχει, υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει θέμα. Σοβαρό θέμα.